Έχουμε κάποιον από την Αθήνα ο οποίος θα μας πει αν ξυπνάει καλά. Όχι ακριβώς από την Αθήνα. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα. Αθήνα όμως είναι. Καλησπέρα στον κύριο Καραπαπά, τον Κώστα. Καλησπέρα κύριε Καραπαπά, τι κάνετε? Καλησπέρα και εσάς και στις φίλες. Είμαι ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στο δίδυμο της φωτιάς κάθε μεσημέρι στο Μετρόπολης. Και τη συμφορά. Καλά, αφού είναι κόκκινος μπορώ να μιλάω άνετα, δεν έχω πρόβλημα. Παρότι Ηρακλής. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Εγώ κρατάω το κόκκινο, δεν έχει σημασία. Πολύ καλά. Λοιπόν. δημιουργήθηκαν κάποια θέματα και υπάρχουν αντιδράσεις από τα ραδιόφωνα, από τα site κτλ. Γιατί έφαγαν πόρτα, φάγαμε πόρτα δηλαδή από εσάς κάτω. Δεν μας αφήσατε να μπούμε μέσα, ζητήσατε 20.000 ευρώ από κάποια ραδιόφωνα. Καταρχήν να πούμε για το πρώτο κομμάτι, για ποιο λόγο φάγαμε πόρτα, έτσι, να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε έτσι πολύ λαϊκά. Να μάθουμε. Ναι, να μάθουμε γιατί φάγαμε πόρτα. Λέξτε, δεν έχει φάει κανένας πόρτα. Απλώς τα δικαιώματα στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις του Super League ανήκουν στις ΠΑΕ. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν και αυτοί που έχουν τα ΜΜΕ τι ισχύει. Τι ισχύει δηλαδή. Ναι. Okay. Ισχύει λοιπόν ότι κάθε ομάδα διαχειρίζεται μόνη της σύμφωνα με την προκήρυξη του αθλήματος τα ραδιοφωνικά δικαιώματα. Ναι. Οπότε λοιπόν η κάθε ΠΑΕ κοστολογεί τις μεταδόσεις της όπως εκείνη νομίζει. Είναι απόλυτο δικαίωμά της και είναι και αυτό κατοχυρωμένο, ισχύει... κατοχυρωμένο από το ότι ισχύει στην προκήρυξη. Αυτό ισχύει και για την ΕΡΑΣΠΟΡ που είναι κρατική, ας πούμε. Αυτό είναι εύκολο, μπορεί οποιοδήποτε θέλει βέβαια. Ναι. Μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε κρατική ομάδα, ούτε έχουμε κάποια σχέση με το κράτος διαφορετική. Οπότε, όπως πληρώνουν όλοι, πληρώνει και η κρατική ΕΡΑ. Άρα λοιπόν, άμα θέλετε, λέτε πέντε ραδιόφωνα, ας πούμε, τα οποία θεωρείτε ότι. Εμείς κοστολογούμε τη μετάδοση και όποιος θέλει ραδιόφωνο θέλει, όπως το ραδιόφωνο έχει το προϊόν του και το πουλάει και έχει διαφημίσεις και εισπράττει, έτσι και οι υποκριτικές ομάδες κάνουν μια συγκεκριμένη εμπορική πολιτική. Υπάρχει ένα. Πέρα, δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Μου έκανε εντύπωση ότι πράγματι τα δύο ραδιόφωνα τα οποία ζήτησαν να κάνουν μετάδοση και τους είπαμε βεβαίως να κάνουν μετάδοση αρκεί να πληρώσουν το αντίτιμο ήταν το δικό σας και ο Sport FM από την Αθήνα. Άρα δηλαδή. Τα άλλα ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη δεν μα ζήτησαν ποτέ να κάνουν μετάδοση. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Γιατί κάπου διάβασα ότι όλα τα ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη δεν μπήκαν κτλ. Ωραία. Δεν έχουν γίνει ποτέ. Ερώτηση. Και ένα κύριο, ο οποίο βγαίνει και στη Β' Μακεδονία. Κύριο, δεν βοηθάει το μυαλό μου, εδώ έχω γεράσει. Κυρίε και κύριοι. Ο κύριο Πετρουλάκη, που βγήκε και είπε, έκανε και δηλώσει σε κάποια site τη Θεσσαλονίκη ότι. Δεν μας έφερε πέτρα του Ολυμπιακού στα λεφτά, δεν ισχύει. Δεν μας ζήτησαν ποτέ να. Άρα δεν έστειλε προφανώς λόγω εξόδων ο ίδιος κάτω, ναι. Άρα λοιπόν λέτε για το Sport FM και το Μετρόπολης. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί, μάλλον μια ερώτηση με δύο σκέλη. Γιατί αυτά τα δύο ραδιόφωνα και γιατί αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί. Γιατί δεν πλήρωσαν το ποσό που έπρεπε για να κάνουν τη μετάδοση. Ναι, συγγνώμη. Δεν είναι απλό. Γιατί τώρα αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Με βάση τις μεταδόσεις και τα έσοδα που υπολογίζουμε. Αυτή είναι δική μου δουλειά ως διευθυντής επικοινωνίας. Να καθορίζω σε σχέση με το εμπορικό τμήμα κάποια έσοδα που πρέπει να έρθουν από μεταδόσεις για τις οποίες έχουμε δικαίωμα να εισπράξουμε κάτι άλλο. Φαντάζομαι, ναι, το ερώτημα είναι γιατί τις προηγούμενες. Ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σας λέω ότι ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι της από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως πάντα στο Καρεσκάκι, ουδέποτε είχαν το παραμικρό πρόβλημα. Και κανένα δεν απέκλεισε κανέναν. Αυτά δηλαδή είναι για λαϊκή κατανάλωση. Το ερώτημα είναι. Ειδική και εσωτερική, δεν έχουν σχέση με αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί α πούμε πέρσι ή πρόπερσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάτι πάει στραβά, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι δηλαδή ανοίγει πάντα. Μισό λεπτό. Πριν από 4 χρόνια δεν υπήρχαν δικαιώματα στο Europa League. Να προεκτείνω λίγο την ερώτηση, γιατί δημιουργήθηκαν απορίες. Σου λέει κάποιο γιατί τόσα χρόνια δεν ζητήθηκαν ποτέ χρήματα και κυρίω. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα η οποία ζητάει χρήματα για ραδιοφωνική μετάδοση. Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος σε όλα τα πράγματα. Έτσι είναι και σε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν οι ομάδες ότι έχουν ένα προϊόν το οποίο και πρέπει να το διαχειρίζονται όπως εκείνες νομίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή στο δικό μας γήπεδο να μην μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι που είναι δικό μας σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, όπως η Νόβα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι και ο Μάρκο έχουν τα ραδιοφωνικά. Άρα, τόσα χρόνια που γινόταν ας πούμε ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε όλα τα γήπεδα, ήταν καλή την πίστη των παραγόντων και των ιδιοκτητών των ομάδων, των εταιριών. Αυτό μας λέτε. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι από φέτος έχει ξεκαθαριστεί αυτό από την Λίγκα, καταλάβατε. Από φέτος. Ισχύει αυτό. Εμείς από φέτος έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε αυτό το πράγμα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Που δεν ενδιαφέρεται κάποιο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε ότι για παράδειγμα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εμείς ζητήσαμε αυτό το αντίτιμο από τα ραδιόφωνα που ενδιαφέρθηκαν να μεταδώσουν. Δεν το κάναμε τώρα.
για τον ΠΑΟΚ και για τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Επειδή αυτή η παρεξήγηση έχει γεννηθεί. Αυτή τη σεζόν αυτό το πράγμα. Ναι. Επειδή βγάλατε μια ανακοίνωση, λέτε εδώ, τα δικαιώματα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων ανήκουν στην κάθε ΠΑΕ ξεχωριστά και θα ζητάμε όποιο αντίτιμο κρίνουμε για τη μετάδοση. Δεν θα απολογηθούμε στα λαδωμένα λαμό για τον Βοθροσάιτ ή των ραδιοφωνικών σταθμών που ξερνάνε. Σας λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα. Για τον Ολυμπιακό. Άρα λέτε ότι. Θέλετε να σας πω ποιο εννοώ. Βέβαια. Ναι, θα είναι πολύ καλό. Βεβαίως. Υπάρχουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες ειδικού σκοπού, οι οποίες έχουν στηθεί μόνο και μόνο για να χτυπάνε τον Ολυμπιακό, τον κύριο Μαρινέκη, καθημερινά να πληρώνονται γι' αυτό. Πήραν χρήματα για να φτιάξουν αυτές τις ιστοσελίδες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι δημοσιογραφία, αυτό είναι εργολαβία και είναι ελεύθεροι σκοπευτές οι άνθρωποι, δεν είναι δημοσιογράφοι. Μισό. Έχουν υποχρέωση καθημερινά να έχουν 8 δημοσιεύματα εναντίον του κυρίου Μαρινάκη και εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η δουλειά τους. Κύριε Καραβαπά. Κάποιοι από αυτούς που δουλεύουν στο σταθμό σας, όπως ο κύριος Σταμαίδης το κάνει αυτό, είναι εργολάβος. Κάποιοι aside όπως το SDNA και διάφορα άλλα, μα θέλετε εγώ δεν έχω πρόβλημα, ξέρετε. Είναι καλύτερο να πείτε όνομα. Αυτό, με προλάβατε, μισό λεπτό. Με προλάβατε. Με προλάβατε. Επειδή ακριβώς, επειδή ο κόσμος σχηματίζει μια άποψη και χρησιμοποιείται βαρύτατους χαρακτηρισμούς, νομίζω ότι θα... Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρηστικό να κατονομαστούν αυτοί οι οποίοι λαδώνονται, όχι όχι. Άκουσε. Αν θέλετε αναλαφρούς και όχι βαρύς, να πάτε στον κύριο Ζουράρη. Έχετε και έναν άλαφρο γραφικό που τα λέει ανάλαφρα. Πηγαίνετε σε αυτόν. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτόν. Εσείς το μπορείτε να μας πείτε λίγο αυτούς που λαδώνονται και παίζουν αυτόν τον ρόλο. Θα σας είπα, δεν σας το είπα ξεκάθαρα. Τον κύριο Θωμαίδη. Πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Καλά, ο κύριο Θωμαίδη ήταν γνωστό χρόνια εδώ μαθητή τώρα. Εσείς ειδικά το ξέρετε χρόνια στη Θεσσαλονίκη εδώ μαθητή τώρα. Τα τελευταία χρόνια που είναι πάλι ο κύριο Αλαφούζο και κάνει του λέει ο κύριο Αλαφούζο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι καινούργια φρούτα. Κάτι φρούτα, σας λέω, site, τα οποία έχουν πληρωθεί από παράγοντες προσφαιρικούς. Να χτυπάνε τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Πόσο πιο καθαρά αυτό. Άρα κύριε Καραπαπά, μας λέτε. Όλοι ότι... αυτοί έχουν καταδικαστεί, ξέρετε, ναι. Στα δικαστήρια. Το ράδιο Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Δηλαδή το ράδιο Θεσσαλονίκη που δεν είχε, ας πούμε, το Θωμαίδη, έκανε κανονικά τη μετάδοση. Αυτό μας λέτε τώρα. Δηλαδή ότι, ας πούμε, το δικό μας το ραδιόφωνο την πλήρωσε σε εισαγωγικά. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Δεν ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. Το δικό σας ραδιόφωνο δεν πλήρωσε το αντίτιμο τη μετάδοση, σας είπα. Είπα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, όχι. Πλήρωσε, λέω, του ότι είχε στα στελέχη του τον κύριο Θωμαίδη. Μήπως ήταν αυτό. Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Δεν καταλάβατε καλά τι είπα. Μήπως δεν κατάλαβα καλά, ναι. Ακριβώς. Δεν έκανε μετάδοση γιατί δεν πλήρωσε το αντίτιμο που ορίζει η ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε ποιοι είναι οι λαδωμένοι. Οι λαδωμένοι, ναι. Είπα, δεν θα απολογηθούμε κιόλας γιατί εγώ μιλάω για τη συνέχεια, δεν μιλάω για τη μετάδοση. Λέω ότι μετά το αυτό το γεγονός όμως κάποιοι κάνανε κριτική με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Μισό λεπτό. Με τη μετάδοση. Αυτοί δεν απολογηθούμε τώρα στον κάθε λαδωμένο και στον κάθε ξεφύλλα, ας πούμε. Έγινε κατανοητό και αυτό, επειδή δεν είμαστε έξω από τα ΜΜΕ, ούτε εσείς ούτε εμείς. Είναι κατανοητό. Κατανοητό. Επειδή δεν είστε ούτε εσείς ούτε εμείς έξω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαστε χρόνια. Δηλαδή, μου λέτε αυτή τη στιγμή, μας λέτε, ότι υπάρχει ραδιόφωνο που έδωσε 20.000 για να μεταδώσει το παιχνίδι. Καλή ερώτηση. Ναι, εσείς ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Δεν το ξέρω. Επειδή δεν το ξέρω, ρωτάω. Σας λέω ότι υπάρχει και μπορεί να. Επειδή είμαστε μέσα στην αγορά, το ποσό είναι εξωφρενικό. Κάποιοι λένε στη Θεσσαλονίκη. Στη δική μου την κρίση. Ότι τα 20.000 είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητό σου και ζητάς 1 εκατομμύριο. Ναι, είναι η Λιάδη. Κάπου το διάβασα. Ναι, 20.000 είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητό σου, λέει, και ζητάς. Δεν αγοράσετε το αυτοκίνητό μου, δεν μπορώ να αγοράσω, κύριε Καραμπέ, το δικό σας αυτοκίνητο, δεν έχω τόσα χρήματα. Ναι. Μήπω λέτε, μπορεί να έχετε καλύτερο αυτοκίνητο από μένα. Δύσκολα. Καλά, εντάξει. Δύσκολα. Καλά. Λέτε ότι γίνεται άδικη κριτική στον Ολυμπιακό ή λέτε ότι είναι στοχοποιημένος ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, πάμε σε δύο. Δεν γίνεται άδικη κριτική. Λέω ότι κάποιοι εργολαβικά έχουν τη δουλειά του είναι να χτυπάνε καθημερινά τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Ολυμπιακό. Πληρώνονται γι' αυτό και αυτό κάνουν. Είναι σκοφάντε κοινοί. Έχουν καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη τελευταία, ειδικά και από τον Άριο Πάγο. Έτσι, τα λέω πολύ απλά, δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Κατανοητό, κατανοητό. Μπράβο. Κατανοητό, αλλά δεν το βλέπω ένα γραμμένο ότι ο κ. Στομαίδης έχει τελεστεί και καταδίκη τον Άριο Πάγο. Δεν κατανοητό. Επειδή φαντάζομαι ότι υπάρχουν μηνύσεις ένθεν και ένθεν, γι' αυτό δεν παίρνουμε σχόλια. Όχι ένθεν και ένθεν, υπάρχουν μηνύσεις δικές μας διαγωγές, οι οποίες επιδικάζουν τα δικαστήρια και τις οποίες νικάμε στο ριδόν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία μήνυση αγωγή που να μην έχει απορρίψει το δικαστήριο. Πόσο, ο κ. Στομαίδης. Συγγνώμη, είναι αδόκιμο να κάνω το ρόλο του.
υπερασπιστεί του συναδέλφου. Ναι, μην τον κάνετε, μην τον κάνετε. Όχι, γιατί απλά. Συγκεκριμένο άλλο είναι δικαστή, δεν χρειάζεται. Μισό λεπτό. Εγώ δεν χρειάζεται να το κάνω. Δεν θα βγάλουμε ξανά αυτή την κουβέντα. Δεν θα ήθελα, απλά θυμάμαι ότι μου ανέφερε. Θέλω και εγώ να μου χαλάσει τώρα η διάθεσή μου να μιλάω για τον κύριο Θωμαίδη μεσημεριάτικα, μην με αναγκάζετε. Καλά. Οκ, δηλαδή. Το αποφεύγουμε. Αν θέλει ο κύριο Θωμαίδη να παρέμβει, παρεμβαίνει. Πάντω ο κύριο Θωμαίδη φεύγει από το ραδιόφωνο συνοδευόμενο από ισχυρή. Με την αντιδρομοκρατική. Φεύγει με την αντιδρομοκρατική. Όχι, αλλά βλέπω κάτι η Συρία, κάτι γυμνασμένου πολύ έτσι που τον συνοδεύουν και λέω, μα κάνει να συνοδεύαν και εμένα. Μπορεί να κάνει γυμναστική μαζί του. Ερώτηση. Υπάρχει τιμοκατάλογο στα παιχνίδια ή είναι στανταρισμένο? Αν είναι καλή ερώτηση. 20.000 σε κάθε παιχνίδι. Εγώ αποφασίζω πώ είναι η τιμή του κάθε παιχνιδιού. Αν είναι ντέρμπι, μπορεί να είναι μικρότερα παιχνίδια, αν είναι λιγότερο. Καταλάβατε. Άρα ήταν δικιά σα, κύριε Καραμπομπά, ήταν δικιά σα απόφαση. Αφού είναι υπεύθυνο για αυτό. Όχι, άρα δικιά μου απόφαση. Ναι, δηλαδή, τώρα να μιλάμε όμω, δεν μπορώ εγώ τώρα να πάρω μια απόφαση, α πούμε, να μην ρωτήσω τον ιδιοκτήτη μου για κάτι. Δεν είναι λογικό. Γι' αυτό πληρώνεται. Α. Τι εννοείται, καθημερινά είπα ο Ολυμπιακός είναι τεράστιο το δεν τον είπατε τον κύριο Μαρινάκη, αυτούς τους βρωμιάριδες όπως μας λέτε, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να τους βάλουμε μέσα ή να τους πάρουμε ένα κουσάρκο που είναι λιμά και δεν θα τα δώσουν τα 20.000. Πάλι λέτε κάτι άλλο από αυτό που είπα εγώ όμως. Ναι, εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Λέω ότι είναι διαφορετικό το 20.000 που λέτε εσείς έτσι ωραία. Για τη μετάδοση και είναι διαφορετικό οι λιγδιάριδες. Αυτοί υπάρχουν ούτως ή άλλως. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη δηλαδή πλήρωσε που είναι από την πόλη μας. Θέλετε να πείτε. Ο κύριο Μαρόγλου πλήρωσε 20.000 ευρώ για να τον αφήσει. Τι θα κάνουμε τώρα ανάλυση. Όχι, εντάξει, αφού. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε στα λογιστήρια. Μπορεί να έχουμε άλλη εμπορική συνεργασία. Μπορεί να έχετε ανταλλαγή διαφήμιση. Τώρα δεν θέλω να έχει ανταποδοτικότητα, ναι. Σωστό. Για παράδειγμα, που θέλετε παραδείγματα, άλλα ραδιόφωνα στην Αθήνα παίζουν διαφημίσει, στείλουν διαρκέωμα και έχουν μια ανταλλακτική διαφήμιση. Σωστό. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό. Και λέτε ότι μόνο το Μετρόπολης έστειλε σήμα. Βεβαίως, έστειλε και απάντησαν στους ανθρώπους, βεβαίως, ό,τι θέλετε, αυτό είναι το αντίθετο. Άρα ο κύριος Πετρουλάκης τζαμπαφώνασε, δηλαδή, δεν έστειλε. Τζαμπαφώνασε. Φωνάζει τζάμπα σε όλη τη ζωή, όπως το καταλάβει, αλλά είναι το δικό του πρόβλημα. Καλά, μην είναι επειδή δεν είναι παρόν, εντάξει, μας φέρνει σε δύσκολη θέση, είναι αντίπαλος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Ραπτόπουλο, στο ραδιόφωνο και αν όλοι παρόντε, δεν γίνεται. Καλά, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμπαπά. Παρακαλώ. Εγώ που το ερμηνεύω ως μία αμυντική πολιτική του Ολυμπιακού σε μία φάση που βλέπω ότι γίνονται πράγματα να ολοκληρώσω αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσω. Ναι, να ολοκληρώσω. Δεν εκ του πονηρού η ερώτηση. Ναι, ακούμε για την ΕΠΟ ότι υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι για το πότε θα γίνουν εκλογές, ποιος θα είναι ο πιο δυνατός, δεν υπενήσουμε κάτι. Μιλάω ανοιχτά και καθαρά όπως μιλήσετε, ανοιχτά και καθαρά. Δύο παρακαλώ, εγώ λοιπόν, ανοιχτά και καθαρά μιλάω. Ναι. Και δεν αμφιβάλλω καθόλου. Λοιπόν, και ρωτάω μήπως το ότι φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, δείχνουν ότι αυτά είναι αμυντικές πολιτικές από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει καμία αμυντική πολιτική του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια εμπορική κατεύθυνση πλέον, σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τις μεταδόσεις, και ισχύει για όλους. Οπότε όλα τα άλλα τώρα είναι εκ πονηρού αυτά που συζητώνται και προσπαθούν να δημιουργήσουν και πάλι κλίμα. Και να σας πω και κάτι. Είναι ευκαιρία τώρα γιατί, εν πάση περιπτώσει. Σας εκτιμώ και τους δύο και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και η επιλογή σας να με φιλοξενείτε στο σταθμό σας δείχνει και μια διάθεση ισορροπίας για όλα τα πράγματα. Γιατί σε άλλες εκπομπές ξέρετε πολλές φορές κατακεραυνώνουν και εμάς και το σύλλογο και όλους χωρίς να έχουν αντίλογο. Ακούω πολλές φορές τα ραδιόφωνα ας πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο Καραϊσκάκη με δημοσιογράφους και το ένα και το άλλο και εμένα δεν έχουν ρωτήσει ποτέ από ένα ραδιόφωνο. Έτσι, γιατί λέγονται όλα αυτά και γιατί γίνονται κτλ. Θα σας πω λοιπόν κάτι. Θα σας πω ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η τελευταία χρονιά, όποιο έχει έρθει μπορεί να σα το πει, ρωτήστε του αδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, οι συνθήκε εργασία είναι καταπληκτικέ. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη υπάρχουν οι καλύτεροι χώροι εργασία για δημοσιογράφου, νομίζω από του τόπου στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτό μα έλεγαν οι ομάδε που ερχόντουσαν για το Champions League. Ωραία. Και υπάρχουν γενικώ μια καταπληκτική δομή για να δουλέψει ο κάθε δημοσιογράφο. Τώρα, το γεγονό ότι υπάρχει ένα τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδα εναντίον του Ολυμπιακού εναντίον του κ. Μαρνάκη δεν περιμένετε να σα το πω. Το βλέπετε καθημερινά. Άσχετα με το που στέκεστε, ποια ομάδα υποστηρίζετε, πώς αισθάνεστε σαν επαγγελματίες γι' αυτό, το βλέπετε καθημερινά. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Τώρα, τα περί εκλογών της ΕΠΟ εμένα δεν αφορούν, γιατί εγώ εκλογώ τον Ολυμπιακό και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η ΕΠΟ. Έτσι, καθόλου. Άλλωστε, να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό το περίφημο παραμύθι περί εξυγέννηση, γιατί τελειώνει ακόμα και τα μικρά παιδιά. Εξυγέννηση με αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν συνδεθεί. Με το παρελθόν δεν μπορεί να γίνει από κανέναν. Πάντως ακούγονται και πολλά για non-paper, για διαιτητές που μιλάτε στα ποδητήρια. Ναι. Για non-paper για μένα να ξεφύγετε. Εγώ βεβαίως θέλω non-paper στους δημοσιογράφους. Όπως θέλουν όλες οι ομάδες.
όπως θέλει και ο ΠΑΟΚ, όπως θέλει και η ΑΚ, όπως θέλει και ο Παναθηναϊκός, έχουν κλειστά group στο Facebook και μιλάνε, στέλνουν non-paper, ότι κάποιοι έχουν δαιμονοποιήσει το non-paper, το οποίο είναι μια παγκόσμια τακτική και ισχύει σε όλο τον κόσμο από αυτά τα σοβαρά θέματα, την πολιτική μέχρι το lifestyle, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έχουμε δαιμονοποιήσει και λέμε ο Καραπαπάς στέλνει non-paper, είναι σοβαρά. Βεβαίως θέλω. Καθημερινά. Λοιπόν. Οφείλω να ενημερώνω τους ρεπόρτερ για τεστ του Ολυμπιακού. Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες, αυτές που καταγγέλνουν τα non-paper και το κάνουν και αυτοί γελίο τρόπο. Μέσα από γκρουπάκια στο Facebook που ηρωνεύονται κτλ. Κτλ. Και το τρομερό ξέρετε ποιο είναι. Ότι όπως αυτοί νομίζουν ότι έχουν τα non-paper στέλνει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή έχουμε ξέρετε και όλα τα γκρουπ και ξέρουμε και τι λένε. Κατανοητά. Κύριε Καραπαπά, ευχαριστούμε που μας μιλήσατε. Απλά επιτρέψτε μου να είναι συμπέρασμα δικό μου και το κρατάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι αμυντική πολιτική του Ολυμπιακού και καλά κάνει που ζήτησε τα 20. Ναι, είναι ευλογία να έχει ο καθένας συμπεράσματά του και εγώ πάντα πιστεύω ότι αν λέμε συμπεράσματά μας αρκεί αυτό που κάνετε τώρα. Ναι. Μιλάμε δυο μας και μας λέτε, μου λέτε εμένα τώρα, εγώ διαφωνώ και πιστεύω αυτό. Πολύ καλά κάνετε. Υγεία. Αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι υγεία. Όμως το να έχουν στηθεί τώρα κουκουλοφόροι μέσα στους θάμνους και να πυροβολούν σκοφαντικά, αυτό είναι άλλη μια. Τελευταία ερώτηση από μένα για να το. Το είπατε, εδώ δεν βγήκαμε για να συμφωνήσουμε. Να το ελαφρύνω λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα το ελαφρύνω πριν πάμε στο διάλειμμα. Στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη. Το οποίο θα γίνει, έχει θέση ο Νίκος ο Αλέφαντος. Τι έχει? Θέση ο Νίκος ο Αλέφαντος. Νομίζω ότι ο κύριος Αλέφαντος έχει εκπομπή σε άλλο κανάλι. Να σας πω κάτι τώρα, να σας πω κάτι. Τι αλήθεις είσαι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Επειδή λέμε για συκοφαντικές ιστορίες και τα λοιπά και πια ανέφερα και ένα όνομα πριν. Ναι. Να σας πω κάτι για να το ελαφρύνω κι εγώ. Ναι. Η εκπομπή του κυρίου Θωμαρίδη στο Sky είναι η μοναδική μαγνητοσκοπημένη εκπομπή που έχει ζωντανές παρεμβάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι. Επιτρέψτε μου, δεν είναι πάντα μαγνητοσκοπημένο. Επιτρέψτε μου, είναι πάντα μαγνητοσκοπημένο. Δεν είναι πάντα επιμένω. Το ξέρει, το ξέρω. Επιμένω, κύριε Καραπαπά, επιμένω, δεν είναι πάντα μαγνητοσκοπημένο. Α, δεν είναι πάντα. Επιμένω, συγχωρήστε με, επιμένω. Είναι επιμένω και σα λέγατε τι. Όπως δεν έφερα καμία αμφιβολία για τη φιλοξενία του Ολυμπιακού στους δημοσιογράφους. Και το έχω βιώσει και ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι όλες μαγνητοσκοπημένες. Υπάρχουν μαγνητοσκοπημένες, υπάρχουν και ζωντανές. Το άλλο καλά, που είπατε για τις παρεμβάσεις, αυτό σηκώνει κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.